κυρίες και κύριοι. Με συγκεντρώσει των κομμάτων και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, τερματίστηκε η προεκλογική περίοδος και απομένουν περίπου 30 ώρες για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει διεθνώς με ένα πρωτοφανές μπαράζ τελεσιγράφων και προειδοποιήσεων προς την Αθήνα. Εμβριστικό τόνο ήρθε να δώσει άρθρο των γερμανικών Financial Times στα γερμανικά και ελληνικά, που καλεί τους Έλληνες ψηφοφόρους να αντισταθούν στον δημαγωγό όπως τον χαρακτηρίζει Τσίπρα και να ψηφίσουν Σαμαρά. Το άρθρο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από όλα τα ελληνικά κόμματα. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων προκάλεσε το δημοσίευμα των γερμανικών Financial Times. Το Πασόκ σε ανακοίνωσή του αναφέρει τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπογραμμίζει. Με 14 ώρες καθυστέρηση θα μεταβούν στο Μεξικό η Άγγελα Μέρκελ και ο Βόλφανγκ Σόιμπλε για τη σύνοδο των G20, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται και το Eurogroup για έκτακτη τηλεδιάσκεψη, εάν χρειαστεί το βράδυ της Κυριακής. Πρωτοφανές είναι και το παγκόσμιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές εκλογές. Μόνιμοι ξένοι ανταποκριτές και απεσταλμένοι διεθνών μέσων ενημέρωσης έχουν κατακλείσει την Αθήνα και μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Οι προετοιμασίες ενόψεων εκλογών της Κυριακής συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο, ενώ εξετάστηκε και η πορεία του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Πικραμένος συναντήθηκε το απόγευμα με τον τέος Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται γνωστός επιχειρηματίας που τραυματίστηκε το πρωί ύστερα από την έκρηξη παγιδευμένου δέρματος που παρέλαβε στο σπίτι του στη Βουλιαγμένη. Σε προσωπικές διαφορές του θύματος με τον ηθικό αυτούργο της επίθεσης αποδίδει το περιστατικό η ασφαλετικής. Στο μεταξύ, η αστυνομία εντόπισε το κατάστημα από το οποίο έγινε η αποστολή του δέρματος και ερευνά ποιος οργάνωσε το χτύπημα και ποια είναι τα κίνητρά τους. Από κόσκινο περνά το ΣΔΟΕ όσους αγόρασαν ακίνητα ή έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. Οι έλεγχοι αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και την προέλευση των κεφαλαίων. Από την Ρώμη στο Λος Άντζελες, ο Γουντι Άλεν, ο γνωστός σκηνοθέτης που μετά το Παρίσι έκανε σκηνικό της νέας ταινίας του Την Αιώνια Πόλη, βρέθηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αμερικάνικης Μεγαλούπολης και τράβηξε όλα τα φλας, όχι ο ίδιος, αλλά η λαμπερή Ισπανίδα πρωταγωνίστρια του, Πενέλοπε Κρούς. Πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο κλείσιμο των διεθνών χρηματαγορών. Μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ακόμα μια ηχηρή αποχώρηση για το ελληνικό μπάσκετ, παρελθόν από την τεχνική. Να περάσουμε στους χθεσινούς αγώνες του Euro, που η Γαλλία επικράτησε 2-0 της Ουκρανίας, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση διακόπη στο τέταρτο μόλις λεπτό λόγω έντονης βροχόπτωσης και συνεχίστηκε μετά από μία ώρα. Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε στο Κίεβο μεταξύ Σουηδίας και Αγγλίας. Οι Άγγλοι επικράτησαν με 3-2 των Σουηδών και προκρίνονται στην επόμενη φάση ακόμα και με ισοπαλία στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Αντίθετα, οι Σκανδιναβοί αποκλείστηκαν από την συνέχεια της διοργάνωσης. Ώρα 0 για την εθνική μας ομάδα. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τη Ρωσία και θέλει μόνο νίκη για να συνεχίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον αγώνα θα μεταδώσει απευθείας η Ατένα. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το άλλο κρίσιμο μάτς του ομίλου με την Τσεχία να υποδέχεται την Πολωνία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η ξένη σειρά Legend of the Seekers σε δεύτερη μετάδοση. Επόμενο ραντεβού με την ενημέρωση στις 7 παρα 10 το πρωί στην εκπομπή Σαββατοκύριακο στην ΕΤ με τον Γιάννη Σκάλκο και τον Τάκη Σαράντη. Καλό σας ξημέρωμα.